Γιορτινό το κλίμα στον Καράβολα, όπου νωρίς το πρωί στήθηκαν τραπέζια με τους εθελοντές να προσφέρουν παραδοσιακή φασολάδα, λαγάνα και σαρακοστιανά εδέσματα υπό τους ήχους ζωντανής μουσικής. Καλή σαρακοστή όλο τον κόσμο. Υγεία, χαρά και τίποτε άλλο. Καλή σαρακοστή. Τέλεια. Καλή μεγάλη Αγία Σαρακοστή, με υγεία, με δύναμη, με πνευματικό αγώνα. Με χαρά, με ειρήνη. Και του χρόνου να είμαστε γεροί να έρθουμε. Και όλα αυτά στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε ο Δήμος Ηρακλείου σε συνεργασία με το Σωματείο Μαγείρων και Ζαχαροπλαστών Νομού Ηρακλείου, το Δημόσιο ΙΕΚ Ηρακλείου και τους εθελοντές της Αποστολής Αγάπης. Χαίρομαι που βρίσκεται κόσμος εδώ, παρά το γεγονός ότι ο καιρός δεν είναι ο πιο καλός, αν και είναι αρκετά καλός για το πέταγμα του Χαρταετού. Έτσι. Οπότε είμαστε εδώ και προχωράμε. Να προσφέρουμε στον κόσμο τα εδέσματα που έχει παρασκευάσει το Σωματείο Μαγείρων. Οι ποσότητες είναι πάνω από 50 κιλά φασόλια, που αυτό βέβαια μαζί με τα άλλα υλικά που έχει μέσα, όπως είναι καρότο, όπως είναι σέλινο, όπως είναι πράσο. Έχουμε τα ραμοσαλότα παραδοσιακή, έχουμε την παραδοσιακή λαγάνα. Καλή σαρακοστή σε όλο τον κόσμο, μια σαρακοστή που δυστυχώς έχει αρχίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί η ακρίβεια μαστίζει όλα τα νοικοκυριά, όχι μόνο της Κρήτης αλλά και όλης της χώρας. Είναι μια συμβολική κίνηση. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος ο Δήμος Ηρακλείου διοργανώνει τα παραδοσιακά κούλουμα εδώ στον Καράβολα. Έχει ήδη μαζευτεί πολλοί κόσμος. Ηρακλειώτες και επισκέπτες γιόρτασαν τα κούλουμα και διασκέδασαν με το μουσικό σχήμα του Μιχάλη Φραγκιαδάκη. Χρόνια πολλά με υγεία. Μια χαρά, δόξα να έχει ο Θεός. Καλά, ωραία. Καλά να περνάτε κι εσείς και όλος ο κόσμος. Καλή σαρακοστή να έχουμε σε όλο τον κόσμο. Μια χαρά, πολύ ωραία. Μπράβο. Εδώ ο κόσμος μα θέλει να βγει, θα βγει ό,τι και γύρω να κάνει από ό,τι βλέπω. Ο καιρός δεν βοήθησε, αλλά ελπίζω. Ευχαριστούμε πάλι και τον χρόνο. Και παρέα και διάθεση. Να είστε καλά και του χρόνου με υγεία, να έχει ο κόσμος. Ωραία, ωραία. Καλά είναι, καλά είναι. Ο Αλέξης Καλοκαιρινός παρευρέθηκε στη γιορτή, αντάλλαξε ευχές με τους δημότες, εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι μαζί μπορούν να αντιμετωπίσουν όλα τα προβλήματα και να πάνε την πόλη μπροστά. Είναι και αυτή μια μέρα γιορτής και είναι και μια μέρα που αλλάζει κάπως και την εποχή. Εμείς κρατάμε την αισιοδοξία μας και εξακολουθούμε να έχουμε την πίστη ότι όταν ανταμώνουμε και όταν είμαστε μαζί μπορούμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα τα οποία μας φαίνονται δύσκολα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Δήμαρχος για τον χώρο περιπάτου και αναψυχής στην ευρύτερη περιοχή του Καράβολα, σημειώνοντας ότι στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι ο επίμαχος χώρος να γίνει ακόμα πιο όμορφος και λειτουργικός. Και αυτό νομίζω ότι θα δώσει μια άλλη διάσταση στη ζωή μας μέσα στην πόλη.